Σε μια πόλη όπως τα Ιωάννινα, που όπως και πολλά άλλα επαρχιακά αστικά κέντρα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες με τη διαχείριση των αδέσποτων, η λειτουργία ενός καταφυγίου συνιστά μια μεγάλη κατάκτηση. Αυτή μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική, αν η λειτουργία του γίνεται με βάση όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ευζοία των αδέσποτων ζώων και φυσικά από το πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα των υιοθεσιών τους. Το ενθαρρυντικό είναι ότι πολλοί συμπολίτες εκδηλώνουν ζωηρό ενδιαφέρον για υιοθεσία αδέσποτων που έχουν στηρωθεί από το καταφύγιο του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο φιλοξενούνται σήμερα 45 ζώα και σε μηνιαία βάση πραγματοποιούνται περίπου 40 στηρώσεις. Στο πρόγραμμα Φιλόδημος έχει ενταχθεί το έργο επέκτασης του καταφυγίου, το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Το μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε η παράδοση παραλαβή από τον Αντιδήμαρχο Αριστίδη Παπά στον Δημοτικό Σύμβουλο, Νίκο Τσόλη, ο οποίος ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για τη λειτουργία του καταφυγίου. Παρών στη διαδικασία ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών, Βασίλης Ζωγράφος, που αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αναβαθμίσει το καταφύγιο. Έχουμε ένα χώρο που βλέπετε ότι είναι με ιδανικές συνθήκες για τα αδέσποτα ζώα. Ένα χώρο που από όταν ήρθαμε στη Δημοτική Αρχή προσπαθήσαμε να τον αξιοποιήσουμε και να τον καλοποιήσουμε και να τον βελτιώσουμε. Κάναμε μια προσπάθεια να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αυτή η διαδικασία πλέον είναι στο τελικό της στάδιο, εντάχθηκε στο Φιλόδημο με ένα ποσό 362.000, που είναι η επέκταση του κτηρίου που βλέπετε. Υπάρχει οικοδομική άδεια, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η επέκταση. Προμηθεύεται το καταφύγιο με οχήματα, που είναι απαραίτητα για την περισυλλογία αδέσποτων. Μπαίνει γεννήτρια για να εξασφαλίζει την πλήρη λειτουργία και την λειτουργία σε συνθήκες διακοπής ρεύματος του καταφυγίου. Και παράλληλα αξιοποιείται, μπαίνει τηλεφωνικό κέντρο κλπ. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Παπάς, θα σας πει τι συνέβαινε στο καταφύγιο μέχρι τώρα. Και στον Νίκο τον Τζόλη εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα έργα, το ξέρει, γιατί δημοσιογραφικά τα αντιμετωπίζει συνέχεια και νομίζω θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Ο Αντιδήμαρχος Αριστίδης Παπάς σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις με αποτέλεσμα σήμερα το καταφύγιο να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αναφορικά με τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, την καθαριότητα του χώρου και τη φροντίδα των ζώων. Εγώ το μόνο που θέλω να πω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα το οποίο είχα εγώ την ευθύνη του καταφυγίου. Από ό,τι βλέπετε προχωρήσαμε και με να το βάψουμε, να το συντηρήσουμε λίγο το κτίριο σε μια ανθρώπινη κατάσταση. Έχουν γίνει αρκετές υιοθεσίες. Κάνουμε κάθε μήνα σχεδόν 35 με 40 στηρώσεις. Εμβολιάζουμε σκυλιά. Αυτή τη στιγμή μέσα στο καταφύγιο υπάρχουν γύρω στα 45 σκυλιά, τα οποία είναι να αφαιρέσουν τα 15 τα οποία είναι για την επόμενη στήρωση. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία δεν βγαίνουν έξω γιατί δαγκώνουν, είτε από εισαγγελική απόφαση είτε από δικιά μας απόφαση της Πενταμιλούς. Υπάρχουν σκυλιά τα οποία είναι άρρωστα και αναγκαστικά βλέπετε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκυλιά μέσα τα οποία από αυτά τα σκυλιά, κανένα 15 σκυλιά θα φύγουν έξω για επανένταξη. Εμείς σαν κοινοκομείο η ευθύνη που έχουμε είναι να κάνουμε τη διαχείριση των σκυλιών, δηλαδή να πάρουμε ένα σκυλί το οποίο υπάρχει στα Κιάνανα, να το πάρουμε στο καταφύγιο, να δούμε αν έχει κάνει το εμβόλιο της λύσας. Αν δεν έχει στηρωθεί, να το στηρώσουμε. Να το κάνουμε ό,τι χρειάζεται και τα παράστα. Και πρέπει υποχρεωτικά από τον νόμο να το κάνουμε επανένταξη. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε σκυλιά στο καταφύγιο. Τώρα, αν αυτό το σκυλί που θα το επανεντάξουμε μετά από ένα μήνα δαγκώσει κάποιον ή μετά από μια εβδομάδα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Από την πλευρά του, ο Νίκος Τσόλης σημείωσε πως προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των υιοθεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στο καταφύγιο στο τηλέφωνο 26513-61380 και να το επισκέπτονται 3 ημέρες την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ώστε να βλέπουν τα ζώα που τους ενδιαφέρουν με σκοπό την υιοθεσία τους. Θα αντιμετωπίσω τα όσα αντιμετωπίζει εδώ το κοινοκομείο, αλλά και η πόλη με τα αδέσποτα, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και με τις ευαισθησίες που πρέπει να δείξουμε απέναντι στα τετράποδα. Σίγουρα το πρόβλημα στην πόλη πολλές φορές γιγαντώνεται, πολλές φορές μειώνεται. Θέλω να πω ότι στις λίγες μέρες που ενημερώθηκα εδώ, είδα μια κατάσταση πολύ καλή και αυτό οφείλεται και στη Δημοτική Αρχή και στο φίλο μου τον Αριστείδη τον Παπά,
και στο προσωπικό βέβαια που γνώρισα εδώ πάνω και εντυπωσιάστηκα ειλικρινά από την προθυμία και από την αγάπη που δείχνουν για τα τετράποδα. Εμείς σαν πρώτη φάση θέλουμε να, και λόγω της πανδημίας βέβαια, θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι επειδή ο κόσμος έρχεται τακτικά εδώ πάνω, ότι θα προσπαθήσουμε στις τρεις μέρες της εβδομάδας, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, να κάνουμε τις υιοθεσίες. Παράλληλα όμως ο κόσμος του 2651-3-61-380 μπορούν να επικοινωνούν και να επισκέπτονται το κοινοκομείο, να βλέπουν ζώα τα οποία θα τους ενδιαφέρουν για, με σκοπό την υιοθεσία η οποία πάει πολύ καλά.